Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε χθες Τετάρτη ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία, παράρτημα Ορεστιάδας, σε αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς της πόλης μας. Εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή ο σύλλογός μας γύρω στις 5.000 άτομα με αναπηρία στο νομό Εύρου. Ο σύλλογός μας έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη και είμαστε 9 μελές διοικητικό συμβούλιο. Στην Ορεστιάδα υπάρχει μια τριμελές διοικούσα επιτροπή που εκπροσωπεί το Βόρειο Εύρο. Δήμο δηλαδή Δήμο Τείχου και Δήμο Ορεστιάδας. Με έδρα βέβαια την Ορεστιάδα. Στην Ορεστιάδα και μάλιστα στην Λέσχη Αξιωματικών στην Ορεστιάδα και ευχαριστούμε πολύ όλους τους αξιωματικούς. Μας παραχωρήσανε την αίθουσα και είναι πάρα πολύ φιλόξενη για να κάνουμε την καθιερωμένη βασιλόπιτα και να ευχηθούμε σε όλα μας τα μέλη καλή χρονιά και να τους ενημερώσουμε για τα τρέχοντα θέματα του αναπηρικού κινήματος. Η εκδήλωση κοπής πίτας του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Εύρου, παράρτημα Ορεστιάδας, στάθηκε αφορμή για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών. Θα γίνει ενημέρωση. Βασικά ο λόγος που έγινε με αφορμή την κοπή της βασιλόπιτας είναι για να συγκεντρωθούν τα μέλη, να συζητήσουμε, να επαναπροσδιορίσουμε τα προβλήματά μας, τις ανάγκες μας, τις χαρές μας, να μοιραστούμε. Οπότε θα συσφίξουμε και τις σχέσεις μας με τα μέλη. Θετικός πάντως είναι ο Δήμαρχος Διδημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου για την παραχώρηση αίθουσα στον Νομαρχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Εύρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κώστα Ευθυμιάδη. Στις προσπάθειες του Συλλόγου μας και είχαμε σήμερα συγκεκριμένα με επαφές με τον Δήμαρχο του Διδημοτήχου, η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε γραφείο σε όλους τους Δήμους του νομού Εύρου. Σήμερα ο Δήμαρχος του Δημοτήχου ήταν θετικός και μάλιστα είπε ότι θα μας παραχωρήσει οπωσδήποτε, όχι άμεσα αλλά έμεσα, λίγο να συνέρθει και αυτός από την καινούργια του θέση, θα μας παραχωρήσει χώρο για να δημιουργήσουμε γραφείο και στο Δημότυχο που θα εξυπηρετούμε όλο το Δήμο του Δημοτήχου.